Η ώρα είναι 8 παρά 2 και παραδόξως δημιουργήθηκε ένα παράθυρο εδώ στο καιρό. Είναι λες και ο Παρνασσός έριξε ό,τι έριξε και λέει έλα τώρα Βασιλακάκο, ώρα να πας σπίτι σου. Τελικά το παράθυρο του καιρού όντως έπιασε που έλεγε το forecast. Σε λίγο θα βλέπουμε και τα εγκόσμια, μάλιστα. Εδώ είναι το μπίβι μου, χιονισμένο, το σακίδιό μου, το τρίποδο, κάποια άλλα πράγματα που έχω εδώ στην κορυφή. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία είναι στους μείον 4,3. Το τοπίο αρχίζει σιγά σιγά να ανοίγει και είναι σαν οπτασία, δηλαδή το αίσθημα αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω. Πριν 40 λεπτά να χιονίζει και να είναι λες και αυτή η χιονόπτωση θα διαρκήσει μέχρι 5 μέρες και τώρα απλά παφ, παράθυρο. Αυτά είναι τα ωραία του βουνού και αυτά είναι που με εξετάρουν στα βουνά, το γεγονός ότι είναι απρόβλεπτα. Είναι σε γενευτικά απρόβλεπτα και έχουν τους δικούς τους νόμους και αδιαφορούν για τις ανθρώπινες προβλέψεις, αδιαφορούν για τα πάντα. Είναι απλά εδώ και όποιος τολμάει να έρθει να τα ζήσει βλέπει τέτοιες μαγικές καταστάσεις να εξελίσσονται. Το πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει να βγάλω κάποιες φωτογραφίες. Είπαμε τη γλεντάμε τη ζωή στο έπακρο. Θα φάω λίγο πρωινάκι και θα αρχίσω να κατεβαίνω έχοντας εκμεταλλευτεί αυτό το παράθυρο. Ο προορισμός μου είναι να φτάσω πως είναι αυτός ο δολόφος ακριβώς από πίσω στο βάθος όπου και είναι η περιφερειακή πίστα που φαίνεται ακόμα και τώρα από τη Φτερόλακα. Μετά μόλις φτάσω στην περιφερειακή πίστα τα βάσανα θεωρητικά τελειώνουν γιατί όλα είναι εύκολα πια. Αυτά.